δύσκολος είναι ο καιρός για τους ελεύθερους επαγγελματίες της τέχνης, καθώς μουσικοί και καλλιτέχνες σε ολόκληρη την Ελλάδα προσπαθούν να επιβιώσουν την ώρα που παραστάσεις και συναυλίες ακυρώνονται σε γενικότερο πλαίσιο. Για να συζητήσουμε γενικότερα για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο καλλιτεχνικός κλάδος, αλλά να μιλήσουμε και για τα δικά του σχέδια και πλάνα, έχουμε καλέσει και έχουμε κοντά μας σήμερα τον Ιωακήμ Ιωακημίδη, τον αγαπημένο κομωτινέο καλλιτέχνη, σκηνοθέτη και ηθοποιό. Ιωακήμ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φωτεινή μου. Χαίρομαι που είμαι εδώ για ακόμα μία φορά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αναφερόμενοι γενικότερα στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες ο καλλιτεχνικός κλάδος. Προβλήματα τα οποία έρχονται να προστεθούν σε μία δεκάχρονη οικονομική κρίση, κατά την οποία πέρασε πάλι δύσκολα ο καλλιτεχνικός κλάδος και βρέθηκε ξαφνικά η πανδημία του κοροναϊού, όπου ξεκίνησαν άλλα προβλήματα πολύ δύσκολα, με καλλιτέχνες να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως τα είπες, η κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, αλλά και η κατάσταση που οι τέχνες, και ας μιλήσω εγώ πιο πολύ για το κομμάτι που γνωρίζω κάπως καλύτερα, το θέατρο, τα τελευταία χρόνια έχει πέσει αρκετά. Τα τελευταία δηλαδή 3 χρόνια παρατηρώ και εγώ, αλλά σίγουρα και ο κόσμος, και κυρίως στην Αθήνα, ότι όλες οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι καλλιτέχνες, οι θεατρικές παραγωγές, οι μουσικές σκηνές, όλα έχουν πέσει αρκετά. Οπότε ήρθε τώρα και η κατάσταση με τον κορονοϊό, η οποία μας έχει φέρει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, για να ξέρουμε κι εμείς πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα, γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ δύσκολη για εμάς. Ιωακήμ, εσύ ζώντας και στην Αθήνα, μπορείς να μας μεταφέρεις με λίγο πιο άμεσο τρόπο για την κατάσταση και το κλίμα το οποίο επικρατεί. Έχουμε δει προσπάθειες από σωματεία καλλιτεχνών που απευθύνθηκαν στην κυβέρνηση για την περαιτέρω ενίσχυση του κλάδου. Δόθηκε κάποια σχετική βοήθεια, αλλά πιστεύεις ότι είναι αρκετό για να μπορέσει ο κλάδος να αντιμετωπίσει και να μην πω να βγει αλόβητος, γιατί σίγουρα έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα, να μπορέσει να ανταπεξέλθει τις δύσκολες αυτές καταστάσεις? Είναι μια δύσκολη περίοδος, γιατί τα θέατρα, πρέπει να τονίσω, που θα διαβάσω σε λίγο κιόλας κάποια αποσπάσματα από ένα δελτίο τύπου το οποίο έχει κυκλοφορήσει κιόλας. Είναι η τέταρτη φορά που κλείνουν τα θέατρα. Η κατάσταση λοιπόν στην Αθήνα από τη δική μου ματιά είναι άνθρωποι της τέχνης και ειδικά του θεάτρου, οι οποίοι καταραίουν, όπως επίσης και η θεατρική παραγωγή. Βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση από τέλη Φεβρουαρίου, γιατί με το που ξεκίνησαν να παρατηρούνται τα πρώτα κρούσματα στη χώρα μας, ο κόσμος άρχισε αυτόματα να φοβάται αρκετά τους κλειστούς χώρους. Ναι. Άρα και το θέατρο. Mm-hmm. Ουσιαστικά λοιπόν η θεατρική παραγωγή έχουν έρθει σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση από τα τέλη περίπου Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση λοιπόν σε όλο αυτό είχε πει πως θα δώσει κάποια επιδόματα, θα αναλάβει να βοηθήσει σε όλη αυτή την κατάσταση με τον οποιοδήποτε τρόπο, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει κάποια βοήθεια. Μάλιστα. Είσαι αισιόδοξος ότι θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν και οι καλλιτέχνες στα επόμενα μέτρα στήριξης? Θα το λάβει σοβαρά η κυβέρνηση υπόψη της την όλη αυτή κατάσταση, την οποία έχει δημιουργηθεί σε ένα πολύ σημαντικό κλάδο του πολιτισμού μας? Θέλω να ελπίζω πως ναι, γιατί αν αυτό δεν γίνει, τότε μιλάμε ουσιαστικά για μια μεγάλη οικονομική και όχι μόνο καταστροφή. Mm-hmm. Και δεν μιλάμε μόνο για εμάς, για τους ηθοποιούς ή για τους σκηνοθέτες ή για τους παραγωγούς και για όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στον χώρο αυτό, αλλά μιλάμε και για την ίδια την πολιτεία. Δηλαδή, το κοινό έχει ανάγκη να πάει κάπου και να ψυχαγωγηθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν απαγορεύεις κατά κάποιον τρόπο στον κόσμο να ψυχαγωγηθεί, τότε παρατηρούνται και ρεμπαίνουν μετά στο παιχνίδι άλλα πράγματα,
τα οποία πιάνουν την πολιτεία, όπως είπα και πριν. Το θέμα είναι ότι όποια κίνηση και αν επιλέξει να κάνει η κυβέρνηση, θα πρέπει να την κάνει σύντομα, γιατί η κατάσταση πλέον νομίζω πως μπορεί να χαρακτηριστεί και η καταστροφική. Μάλιστα. Να... ότι έχει βγει και ένα δελτίο τύπου, γιατί υπάρχει η Ένωση των Θεατρικών Παραγωγών, δεν ξέρω αν... Ναι, ναι, σε αυτό θα αναφερόμουν τώρα, για το δελτίο τύπου το οποίο δημοσίευσε για το κλείσιμο των θεάτρων. Μπορείς να μας διαβάσεις τα αποσπάσματα τα οποία θέλεις. Πολύ ωραία. Θέλω να πω ότι το δελτίο αυτό το εξέδωσε η ΕΝΘΕΠΑ, είναι η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών. Και θα ήθελα να πω, πριν σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα, ότι το βασικό αίτημα της Ένωσης, αλλά και όλων των εργαζομένων του χώρου, που φυσικά υπάρχουν και υποκατηγορίες οι οποίες μπορούν να βρεθούν και στην επίσημη ανακοίνωση, είναι το εξής, ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να διατηρήσει ανοιχτά τα θέατρα ως ασφαλείς χώρους συνάθρησης, στο βαθμό βέβαια έτσι που δεν εφαρμόζεται ολικό lockdown. Μιλάμε για την περίοδο που θα είμαστε και πάλι ευελπιστά ανοιχτοί. Θα σας αναφέρω τα σημαντικότερα μέρη του δελτίου, τα οποία αναφέρουν ότι το ελληνικό θέατρο πλέον είναι ο ταλαιπωρημένος κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Τώρα καλείται για τέταρτη φορά να διακόπτει τη λειτουργία του με ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές. Πρώτη φορά τα θέατρα έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση 12 Μαρτίου, αφήνονταν μεγάλες οικονομικές εκκρεμότητες, προγραμματισμένες πρεμιέρες που δεν έγιναν ποτέ, αλλά και παραστάσεις που δεν ολοκληρώθηκαν. Η επαναλειτουργία της παιδευτικής δραστηριότητας προγραμματίστηκε την 15η Ιουλίου, προκρίθηκε η επίσπευση επαναλειτουργίας την 1η Ιουλίου, δημιουργώντας μια σειρά παρενεργειών στο θεατρικό και όχι μόνο καλοκαίρι. Και τι εννοούμε με αυτό, να το εξηγήσω λίγο στο κοινό, ότι μια περιοδία έχει πάρα πολλά έξοδα που τρέχουν. Μια περιοδία είναι πολύ δύσκολη και οικονομικά αλλά και πιο γενικά. Όταν λοιπόν τελευταία στιγμή αλλάζει τις ημερομηνίες ότι θα ξεκινήσετε τότε, όχι θα ξεκινήσετε τότε, α, τελικά δεν γίνεται, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ηθοποιητική, η παραγωγή, αλλά φυσικά και οι δήμοι, έτσι, οι οποίοι δίνουν τους χώρους και γίνεται η συμφωνία με το εκάστοτε θέατρο, μπαίνουν σε μια κατάσταση την οποία δεν μπορούν να ελέγξουν. Σίγουρα. Γιατί δεν ξέρει πότε θα έρθει η θίαση. Στο κοινό το ίδιο, έτσι. Το κοινό δεν ξέρει πότε θα γίνει η παράσταση, θα γίνει, δεν θα γίνει. Μα εγώ πλήρωσα εισιτήριο πριν να μου επιστρέψουν τα λεφτά. Και συνεχίζω. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λοιπόν, η θίαση κοινό βρίσκονταν σε περιοδία και με σοβαρά εκτός έδρας έξοδα αντιμετώπισαν την εθνή διακύρωση πολλών παραστάσεων χωρίς να υπάρχει κάποια οικονομική αποζημίωση. Και συνεχίζω ότι στην Αττική συγκεκριμένα, και μετά ακολούθησε και σε όλη την Ελλάδα, στις 20 Σεπτεμβρίου, με κυβερνητική απόφαση φυσικά, ακυρώθηκαν πάλι όλες οι παραστάσεις και όλες οι εκδηλώσεις. Τα θέατρα ήταν υποχρεωμένα να λειτουργούν με ένα ασφυκτικό πρωτόκολλο το οποίο ανήκει στο 30% πληρότητα και πολλές φορές ακόμα έφτανε μέχρι και το 10%. Θα δώσω ένα γρήγορο παράδειγμα. Το θέατρο Παλάς στην Αθήνα, μιλάμε για ένα θέατρο 1.500 θέσεων, με προσωπικό άνω των 80 ατόμων που δουλεύει μέσα. Με 30% πάμε γύρω στους 450 και με ένα πλαφόν το οποίο βάλαν τις πρώτες μέρες, το οποίο πήγαινε περίπου στο 10%, έφτασε το θέατρο Παλάς να λέει ότι εμείς πρέπει να παίξουμε με 150 άτομα. Μάλιστα. Το οποίο βέβαια μετά το βγήκε, αλλά και πάλι τα 450 άτομα δεν είναι μια βιώσιμη κατάσταση. Σίγουρα. Προσθέσω σε αυτό ότι το μέτρο και όλα σε αυτό ανακοινώθηκε τρεις μέρες πριν ξεκινήσουν τα περισσότερα θέατρα με τις πρεμιέρες τους. Δηλαδή για τον παραγωγό αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και τέλος θέλω να κλείσω ότι αναμφίβολα, όπως λέει και το δελτίο τύπου, αναμφίβολα και χωρίς διάθεση κοινωνικού αυτοματισμού, οι θεατρικές αίθουσες λειτουργούν ασφαλέστερα από εμπορικά κέντρα μέσα μαζικής μεταφοράς, πιθανότατα κομμωτήρια και εκκλησίες. Η πολιτεία έχει χρέος να στηρίξει έμπρακτα το χώρο του ελληνικού θεάτρου και το σύνολο της ελληνικής πολιτιστικής παραγωγής. Γιατί θέλω να το τονίσω αυτό, ότι τη διαδικασία πολύ γρήγορα για να συνεχίσουμε. Στο θέατρο πλέον και στους χώρους εκδηλώσεων είσαι υποχρεωμένος να βγάλεις ηλεκτρονικό εισιτήριο, να είσαι στην προβολή του εισιτήριου σου από την προπόληση. Πηγαίνεις στο χώρο σου, πάνε με λέιζερ στα θέατρα το εισιτήριο, άρα δεν υπάρχει καμία επαφή. Οι θέσεις
όλες απολυμένονται. Υπάρχουν 2 έως 4 θέσεις κενές αναμέσως θεατές. Οι θέσεις χωρίζονται ανά 2. Άρα βλέπεις την παράστασή σου, οι ταξιτέτες και οι ταξιτέτριες προσέχουν πάρα πολύ. Αν κάποιος κατεβάσει τη μάσκα του κατευθείαν να γίνει παρατήρηση. Τελειώνει η παράσταση, την οποία παράσταση φυσικά δεν γίνεται να σπίσω να μιλήσει με κάποιον. Δεν ανοίγεις το κινητό σου, το οποίο μπορεί να έχει πιάσει, ας πούμε, πριν, που μπορεί να έχει μικρόβια πάνω ή οτιδήποτε. Τελειώνει η παράσταση και οι θεατές φεύγουν ανά σειρά από τον χώρο. Άρα δεν έχεις καμία απολύτως επαφή με κανένα. Μάλιστα, ας ελπίσουμε να το λάβει σοβαρά όλα αυτά τα δεδομένα το Υπουργείο και να αλλάξουν τα πράγματα όταν θα λήξει και το δεύτερο lockdown φυσικά, εφόσον όλοι έχουμε προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα μέτρα και τα νέα δεδομένα και να μπορέσουμε πλέον να ανοίξουν και οι χώροι του πολιτισμού και να μπορέσουμε με μικρά βήματα να ξαναβρούμε ένα κομμάτι της πρώτερης καθημερινότητάς μας. Ιωακήμ, να πάμε λίγο στα δικά σου. Αν και βρισκόμαστε στο δεύτερο lockdown, ο δημιουργικός ίστρος δεν σταματά. Θα θέλαμε να μας πεις τι ακριβώς ετοιμάζεις αυτό το χρονικό διάστημα. Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ βρίσκομαι... ο ρυθμός μου, μάλλον θέλω να πω, έχει αυξηθεί μέσα στην δεύτερη καραντίνα, όπως και στην πρώτη, γιατί δεν σταματάω να δουλεύω. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή τα θέατρα και οι χώροι δηλώσεων θα ξανανοίξουν και γι' αυτό και εγώ συνεχίζω να δουλεύω πάνω σε καινούργια έργα, καινούργιες παραστάσεις. Μάλιστα έχω εδώ έτσι κάπως να δείξω τις 2 μου καινούργιες παραστάσεις. Πολύ ωραία. Κιόλας. Το ένα έργο που ετοιμάζουμε, το οποίο πραγματικά πάμε λίγο κόντρα στον καιρό, γιατί εγώ σαν σκηνοθέτης αλλά και παραγωγός παίρνω την απόφαση τον Ιανουάριο, αν έχουμε ανοίξει έστω και για λίγο, να κάνουμε μία παράσταση που θα τηρηθούν φυσικά όλα τα μέτρα, δεν το συζητάμε αυτό, εννοείται, με σκοπό να έρθει ο κόσμος να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από όλο αυτό που μας συμβαίνει και μετά πιθανότατα άμα συνεχίσει το lockdown, τουλάχιστον ο κόσμος να πει ότι εκείνο το κενό εγώ θα πάω να δω κάτι για να έχω δύναμη να αντέξω. Η πρώτη παράσταση λοιπόν λέγεται «Το μυστικό της ζωής». Μάλιστα. Είναι μια παράσταση βασισμένη στο έργο, θεατρικό έργο του Κρίστοφερ Ντουράντ «Γελώντας άγρια». Έχω γράψει εγώ ένα καινούριο κείμενο, έχω κρατήσει κάποιες σκηνές από εκεί και μιλάει ουσιαστικά, έτσι να το πούμε λίγο γρήγορα, για τις σχέσεις των ανθρώπων και τους ψυχαναγκασμούς που μπορεί κάποιος να έχει, όπως επίσης και για το ότι τελικά οι άνθρωποι αντέχουμε τη μοναξιά ή όχι. Είναι ένα θέατρο του παραλόγου και είναι μια παράσταση η οποία ακροβατεί ανάμεσα στο γέλιο και την σοβαροφάνεια, θα πω εγώ. Πολύ ωραία. Επόμενο έτσι, έργο που σχεδιάζω, αυτό είναι το οποίο χθες μόλις εκτύπωσε, είναι Νεφέλη. Είναι ένα δικό μου κείμενο, μια καινούργια παράσταση, την οποία δούλευα στο μυαλό μου από τον Αύγουστο και έσπασα το δικό μου προσωπικό ρεκόρ που είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί την παράσταση σαν κείμενο την ολοκλήρωσα μέσα σε 3 μέρες. Από την όρεξη που είχα να γράψω αυτό το έργο, και πρόκειται για ένα έργο λίγο πιο βαρύ, παρόλα αυτά με πολλά μηνύματα, και μιλάει για τη σχέση μιας μητέρας και μιας κόρης, οι οποίες έχουν περάσει δύσκολα στη ζωή τους για κάποιους λόγους, ο οποίους θα παρακολουθήσει το κοινό μέσα στο κείμενο. Και από τη μέση και μετά της παράστασης, που δεν θα αποκαλύψω βέβαια τι, κάτι συμβαίνει με την κόρη. Τα υπόλοιπα επισκηνής θα πω εγώ. Μάλιστα. Ιωακήμ, ανυπομονούμε να επανέλθουμε στις πρώτερες συνήθειές μας, να παρακολουθήσουμε τις 2 σου παραστάσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας και για την εξαιρετική σου τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα το οποίο σας ζητήσαμε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που το είπαμε για ακόμα μια φορά και μου δόθηκε το βήμα να μιλήσω για όλα αυτά που απασχολούν όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους τους καλλιτέχνες στην Ελλάδα, γιατί θέλω να σου πω ότι μέσω αυτής της συνέντευξης μιλάω και για πολλούς άλλους ανθρώπους με τους οποίους ήρθα σε επαφή τις τελευταίες μέρες και
χάρηκα που μου δόθηκε το βήμα να μιλήσω και για αυτούς, γιατί η κατάσταση πραγματικά στον χώρο μας είναι πολύ σοβαρή και ελπίζουμε το κοινό, καλούμε το κοινό και την πολιτεία να στηρίξει τις θεατρικές παραστάσεις και όχι μόνο με το που βγούμε από την κατάσταση του lockdown. Μάλιστα, Ιωάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Να είσαι καλά.